Οι φαϊνές ιδέες, ακόμη και όταν πρόκειται για επιχειρηματικές, έρχονται συνήθως από εκεί που δεν το περιμένεις. Έτσι, ένα χρωματιστό κουβάρι νήμα, δύο βελόνες πλεξίματος και ένα βαφτιστήρι ήταν αρκετά για να γεννηθεί στο μυαλό της Δήμητρας Δημητρακοπούλου το Πλεκτρόνιο. Το Πλεκτρόνιο είναι μια νέα μικρή επιχείρηση που αναπτύσσεται τώρα, που κατασκευάζει χειροποίητα πλεκτά, προσαρμοσμένα ακριβώς στις επιλογές που επιλέγει ο καθένας και κάθε μία από εμάς. Συνδυάζει δηλαδή από τη μία το μοναδικό του χειροποίητου με τις επιλογές που κάνει ο καθένας για να φτιάξει ένα πλεκτό όπως ο ίδιος το έχει φανταστεί. Στα χρώματα, στο μέγεθός του, στα αξεσουάρ τα οποία θα το συνοδεύουν. Τι και αν είχε παρατηρήσει στο παρελθόν τη γιαγιά της να πλέκει. Η Δήμητρα μέχρι πριν από 2 χρόνια δεν ήξερε να ρίχνει ούτε μία θηλιά. Το νέο της χόμπι όμως και ο ερχομός ενός μωρού ήταν η αρχή για το σχεδιασμό και τη δημιουργία χειροποίητων πλεκτών. Το πλέξιμο ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια ως χόμπι. Δεν είχα καμία άλλη επαφή μέχρι τότε πέρα από τα πολλά πλεκτά που φόρεσα από μαμά και γιαγιά ως παιδί. Ξεκίνησε ως χόμπι και εκείνη την περίοδο περίμενα να γεννηθεί και η μικρή μου βαφτιστήρα και θέλοντας να φτιάξω ένα πολύ έτσι, χειροποίητο δώρο από τα χέρια μου που έπλεκα εκείνη την εποχή. Αποφάσισα να φτιάξω το πρώτο τζευγάρι από πλεκτά παπουτσάκια. Αυτή ήταν η αρχή. Κάθε βήμα της γίνεται σταθερά και αποφασιστικά. Σκέψη που τρέχει αυτό το διάστημα είναι να δοκιμάσει έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα αποφάσισα να κάνω ένα βήμα δοκιμάζοντας ένα καινούριο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στο μοντέλο του crowdfunding, αλλιώς χρηματοδότηση από το πλήθος, που στην ουσία καλείς τον κόσμο να συμμετάσχει στην επιχειρηματική ιδέα και πρόταση που έχεις να κάνεις, βάζοντας ένα μικρό χρηματικό ποσό και παίρνοντας ως ανταπόδοση κάποια από τα πλεκτά που εμείς προσφέρουμε. Στόχος είναι με τη συλλογή αυτού του κεφαλαίου που χρειάζεται να στηθεί μία πλατφόρμα η οποία δεν θα είναι ένα απλό ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά θα επιτρέπει να παρακολουθήσει ο καθένας τη διαδικασία της κατασκευής του πλεκτού του. Τα πλεχτά παπουτσάκια, τα μάλινα σκουφάκια, οι χειροποίητες ζακέτες που φτιάχνονται με μεράκι για μικρούς αλλά και μεγάλους έχουν έναν και μοναδικό στόχο. Ο σκοπός ο δικός μου είναι να θυμίζουν τα χειροποίητα πλεκτά του Πλεκτρόνιο κάτι από την δική μας παιδική ηλικία. Δηλαδή να δίνει έτσι μια νοσταλγική διάθεση σε κάτι που μας είναι εκεί από την παιδική μας ηλικία, γιατί περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε φορώντας χειροποίητα πλεκτά από μαμάδες ή γιαγιάδες. Και αυτό να συνδυαστεί με πολύ καλά υλικά και με μοντέρνα σχέδια. Η τέχνη της γιαγιάς παντρεύτηκε με το σύγχρονο επιχειρήν και η Δήμητρα ελπίζει πως ο γάμος αυτός θα στεγαστεί για αρκετά χρόνια ευτυχισμένος στο εργαστήριό της που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.